Καστοριάς έχει τη χαρά και την τιμή να φιλοξενεί σήμερα στο νομό μας δύο εκλεκτά στελέχη, του βουλευτή κορυφαίας και αναπληρωτή τομέαρχη οικονομίας και ανάπτυξης, τον κύριο Χρήστο Δήμα, και το μέλος της Γραμματείας Παραγωγικών Φορέων και Οικονομολόγου, τον κύριο Ιωάννη Ρουκά. Σκοπός της επισκέψεως είναι, όπως γνωρίζετε, η μερίδα που έχει διοργανώσει ο τομέας δράσης των παραγωγικών φορέων της Νότια Καστοριάς, και πιο ειδικότερο ο κύριος Ιωσήφ Νότης. Το θέμα είναι επανεκκίνηση της πραγματικής οικονομίας και χρηματοπιστωτικός τομέας, προκλήσεις και προτάσεις για έξοδο. Δράπτομαι τις ευκαιρίες να σας πω ότι ήμουνα και στη Λάρισα, είχαμε το 5ο προσυνέδριο με θέμα το αγροτικό. Ήταν ένα πάρα πολύ καλό και επιτυχημένο συνέδριο, όπου εκεί παρουσιάστηκαν οι διάφοροι τομείς και δράσεις του κόμματος ως προς την επίτευξη του στόχου που είναι το πρόγραμμα, καταρτιστή του πρόγραμμα. Θέλω και εγώ, από την πλευρά μου, να καλωσορίσω τον αγαπητό συνάδελφο, τον Χρήστο Δήμα, βουλευτή Κορυνθίας και αναπληρωτή τομεάρχη ανάπτυξης και οικονομίας της Νέας Δημοκρατίας. Με τον Χρήστο είχαμε την χαρά να εκλεγούμε το 12 μαζί στη Βουλή. Έχουμε περάσει πολλές δύσκολες, αλλά και πολλές καλές στιγμές. Χαίρομαι για σήμερα που είναι εδώ μαζί μας και είναι ένας άνθρωπος που ειλικρινά, μέσα από την δουλειά του, κάνει περήφανη και τη Νέα Δημοκρατία. Να καλωσορίσω επίσης στην πόλη μας, στην Καστοριά, και τον οικονομολόγο, μέλος της Γραμματείας Παραγωγικών Φορέων, τον κύριο Ρουκάς. Και να τους ευχαριστήσω για τη σημερινή τους παρουσία και να συγχαρώ για ακόμη μια φορά και την Νομαρχιακή Δικούς Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας Καστοριάς, τον Πρόεδρο, αλλά και τον Υπεύθυνο Παραγωγικών Φορέων, τον κύριο Νότη Ιωσήφ, για την πρωτοβουλία προκειμένου σε μια περιοχή όπως είναι η Καστοριά μας, που εκατοντάδες χρόνια ασχολείται με τον επιχειρηματικό κυρίως τομέα και η οικονομία της έχει κυρίως εδραιωθεί στο κομμάτι της οικονοπίας, στο κομμάτι του πρωτογενή τομέα, και είναι πολύ σημαντικό να έχουμε δύο σήμερα με αυτή την ημερίδα ενημέρωση για το ποια είναι η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας πάνω στον πολύ σημαντικό τομέα της οικονομίας και της ανάπτυξης. Ξεκινήσαμε τα προσυνέδρια της Νέας Δημοκρατίας. Είχα τη χαρά και την τιμή να είμαι εισηγήτρια στο προσυνέδριο, το δεύτερο προσυνέδριο για τους νέους, στο κομμάτι της παιδείας, προσπαθώντας να φέρουμε όλους τους Έλληνες κοντά και να συνδιαμορφώσουμε μαζί τους την προγραμματική μας θέση και να ετοιμαστούμε για την διακυβέρνηση του τόπου, να είμαστε έτοιμοι. Ξεκινώντας από κάτω προς τα πάνω, δημιουργώντας και μαζεύοντας τις απόψεις όλο και περισσότερων πολιτών, όλο και περισσότερων Ελλήνων, προκειμένου να να καταρτήσουμε τις αρχές και τις θέσεις στο συνέδριο που έρχεται, το Δεκέμβριο, και να παρουσιάσουμε έτοιμοι στον ελληνικό λαό το πρόγραμμά μας αναλυτικά. Και σε αυτό σήμερα βοηθάει και η παρουσία των στελεχών μας εδώ, προκειμένου να ακούσουμε, να παρουσιάσουμε τις θέσεις που ήδη έχουμε καταθέσει ως Νέα Δημοκρατία, αλλά κυρίως να κάνουμε κοινωνούς και τον κόσμο της περιοχής, της Καστοριάς, αλλά και να δεχτούμε από τον κόσμο της Καστοριάς, από τους παραγωγικούς φορείς, τις απόψεις του, προκειμένου να τις πάρουμε υπόψη. Σας ευχαριστώ για ακόμη μια φορά για την παρουσία τους εδώ. Θα ήθελα να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Χρήστο Δήμα, και ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον Ιωάννη Ρουκά, τον οικονομολόγο, που στήριξαν αυτή την προσπάθεια που κάνουμε για να ακούσουν οι επιχειρηματίες, οι έμποροι, οι καταστηματάρχες και να τους βοηθήσουμε όσο μπορούμε πάνω στο κομμάτι αυτό. Αρχικά θέλω να ευχαριστήσω την ΝΟΔΕ Καστοριάς, τον πρόεδρο, τον κύριο Αδάμ, και τον τομεάρχη, τον κύριο Νότη, για την πρόσκληση να βρίσκομαι σήμερα εδώ πέρα, που είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή να είμαι στον πανέμορφο τόπο. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω για τα καλά λόγια και την συνάδελφο, την κυρία Αντωνίου, με την οποία πράγματι έχουμε περάσει και δύσκολες
στιγμές στο Κοινοβούλιο, αλλά πάντοτε αγωνιζόμαστε για το καλό του τόπου μας και της πατρίδας μας. Πολύ σύντομα αυτό το οποίο θα πω είναι ότι η Νέα Δημοκρατία πιστεύει ότι η εθνική οικονομία θα πάρει μπρος μόνο όταν μπορέσουμε να δώσουμε τα κατάλληλα κίνητρα, ειδικά στον ιδιωτικό τομέα, και αναφέρουμε και στους ελεύθερους επαγγελματίες και στους αγρότες και στους παραγωγούς, επιχειρηματίες, αυτοαπασχολούμενους, στους μισθωτούς, όταν θα μπορέσουμε δηλαδή να μειώσουμε τα φορολογικά βάρη, να μειώσουμε τις ασφαλιστικές εισφορές, αλλά την ίδια στιγμή για να μην έχουμε προβλήματα στον προϋπολογισμό μας, θα πρέπει να δούμε πώς θα κόψουμε κάποια χρήματα από τις κρατικές δαπάνες, για να είναι δημοσιονομικά ουδέτερα τα μέτρα αυτά. Είναι ένα μεγάλο στοίχημα το οποίο έχουμε βάλει στη Νέα Δημοκρατία, το οποίο όμως ξέρουμε ότι θα το κερδίσουμε, και γι' αυτό το λόγο έχουμε ήδη από την ΔΕΘ του 2016 ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έκανε πολύ συγκεκριμένες προτάσεις και στα δύο σκέλη, δηλαδή και στην μείωση των φορολογικών βαρών και στη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, αλλά και στο κομμάτι της μείωσης των κρατικών δαπανών. Όπως επίσης στην ΔΕΘ του 2017 έκανε συγκεκριμένες προτάσεις για τα τρία πρώτα νομοσχέδια της Νέας Δημοκρατίας και πώς πιστεύουμε θα μπορέσουμε να αλλάξουμε το κλίμα ώστε να δημιουργήσουμε μια χώρα η οποία είναι πραγματικά πιο φιλική προς το επιχείρημα. Αυτά θα συζητήσουμε σήμερα. Να ευχαριστήσω επίσης και εγώ τον κύριο Ρουκά για την παρουσία του, ο οποίος είναι ένας πολύ αξιόλογος επιστήμονας, οικονομολόγος, ο οποίος προσθέτει με τις ιδέες του και με τις προτάσεις του όχι μόνο στις ημερίδες όπως αυτή που διοργανώνει η Νόδο Καστοριάς, αλλά και στον προγραμματικό λόγο της Νέας Δημοκρατίας. Θα παρουσιαστεί κάποιο συγκεκριμένο πρόγραμμα από τη Νέα Δημοκρατία σήμερα? Ναι, συγκεκριμένες προτάσεις, οι οποίες σε μεγάλο βαθμό έχουν παρουσιαστεί και από τον ίδιο τον πρόεδρο, αλλά σε κάποια ζητήματα όπως την καλύτερη εκμετάλλευση κοινοτικών πόρων, όπως το ΕΣΠΑ, είναι και προτάσεις που δεν έχουν ακουστεί τόσο πολύ. Η Γραμματεία Περιοχών Τομέων είναι παρούσα και στον νομό Καστοριάς. Άλλη μια φορά είμαστε εδώ για να ενημερώσουμε τον κόσμο για το τι συμβαίνει πραγματικά στο ευαίσθητο κομμάτι της αναδιάθρωσης του τραπεζικού δανεισμού των επιχειρήσεων και των ελευθέρων επαγγελματιών. Γινόντας σε όλη την Ελλάδα το τελευταίο διάστημα, βλέπουμε ότι ο κόσμος δεν έχει ενημερωθεί για το τι πραγματικά ισχύει, είτε με την νομοθεσία είτε τα εργαλεία τα οποία είναι διαθέσιμα για να μπορέσει να λύσει τα προβλήματά του. Ήδη ο πρόεδρος έχει καταθέσει την πλατφόρμα του στο σχετικό προσυνέδριο για το θέμα των κόκκινων δανείων. Είναι μια ρεαλιστική πρόταση η οποία κουμπάει πραγματικά την πραγματικότητα και όχι ευχολόγια και ίσως και κάποιες αυταπάτες. Παρ' όλα αυτά, εμείς και με συγκεκριμένα παραδείγματα θα δείξουμε το τι γίνεται στην πραγματικότητα αυτή τη στιγμή στον τραπεζικό κλάδο, πώς αναδιαρθρώνουν δανεισμό επιχειρήσεων και ελευθερών επαγγελματιών με ή χωρίς τον εξοδικαστικό, τον πολύ διαφημιζόμενο εξοδικαστικό, διότι δεν ξέρω αν γνωρίζετε, υπήρχε καθεστώς αντίστοιχο στο παρελθόν, ο νόμος Δένδια, ο οποίος δεν χρησιμοποιήθηκε αρκετά, κυρίως από τον τραπεζικό τομέα, ενώ έδινε λύσεις και θα μπορούσε να δώσει λύσεις. Το παιχνίδι λοιπόν παίζεται στην βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, κρίνεται πραγματικά στην δυνατότητα των επιχειρηματιών να πείσουν για αυτή τη βιωσιμότητα και στις προτάσεις που θα πρέπει να καταθέσουν, έχοντας κοντά τους ανθρώπους με πείρα, ανθρώπους με γνώση, ανθρώπους οι οποίοι θα καταθέσουν προτάσεις ρεαλιστικές για να αναδιαρθρωθεί ο δανεισμός τους και έτσι να αποδεσμευτούν οι περιβόητες δυνάμεις της πραγματικής οικονομίας που μόνο έτσι θα μπορέσουν να γίνουν πραγματικότητα. Σας ευχαριστώ.